Πάμε τώρα σε ζωντανή σύνδεση στην Δημοτική Κοβεντάρη Βιβλιοθήκη της πόλης της Κοζάνης, όπου πραγματοποιείται, ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι, το Πανελλήνιο Συνέδριο για πρώτη φορά στην πόλη της Κοζάνης των βιβλιοθηκών. Μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη θα είναι στην πόλη της Κοζάνης δεκάδες άνθρωποι που σχετίζονται με το βιβλίο, επιστήμονες αλλά και λογοτέχνες. Ο Μιχάλης Αγραφιώτης είναι ήδη στη σύνδεσή μας, έχει το ρεπορτάζ. Μιχάλη. Καλησπέρα Κώστα, πράγματι βρισκόμαστε εδώ στην Βιβλιοθήκη της Κοζάνης, την Κοβεντάρη Δημοτικό Βιβλιοθήκη, την οποία ουσιαστικά τη βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και έτσι γίνονται αρκετές συζητήσεις και αρκετές ομιλίες ενδιαφέρουσες για το μέλλον των βιβλιοθηκών, για το παρόν αλλά και πώς μπορούν αυτό το πράγμα να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο σε επίπεδο χώρα και του Ελλάδο. Αφού μίλησαν και πολλοί άνθρωποι που έρχονται από μουσεία τα οποία είναι διεθνώ αναγνωρισμένα, όπω το Μουσείο Πενάκη, και απάντησαν σε ερωτήματα που είχαν να καταθέσουν οι συνυπουργοί μα για το πώ λειτουργούν οι βιβλιοθήκε, οι μεγάλε βιβλιοθήκε τη χώρα, που έχουν μια μεγάλη ιστορία, μεγάλη πολιτική ιστορία. Σχέση με τη δική μας βιβλιοθήκη, η οποία έχει μια πολιτική ιστορία, αλλά με αυτό το κύριο που έχει γίνει τώρα, έρχεται πιο κοντά στους πολίτες, στους δημότες της πόλης, που αγαπούν το βιβλίο και αγαπούν τη μάθηση. Από εκεί και πέρα, εδώ παρόντες είναι ο κύριος Κουκουλόπουλος, ο κύριος Παπαδόπουλος, οι βιβλιοθέτες της Περιφερειακής Δημότητας Κοζάνης, η κυρία Βέτα και άλλοι πολλοί παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ήταν πριν τον κύριο Μανατήρη περνούσε και ήταν και ο Δήμαρχος Κοζάνης. Ο κ. Κουργαλιάρης. Από εκεί και πέρα, τι θέλει να πετύχει αυτό το συνέδριο? Θέλει να πετύχει ουσιαστικά το πώς να είναι πιο οργανωμένες οι βιβλιοθήκες, το πώς να συνεργάζονται μεταξύ τους σε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με βιβλιογραφία, αλλά και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με σοβαρά θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διατήρηση των βιβλίων, με τη μεγανογράφηση των βιβλίων, αλλά βεβαίως και να δημιουργήσουν ένα database, ένα αγγλιστή το λέω, χώρο, ο οποίος θα είναι γεμάτος με πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιοθήκη και όχι μόνο. Δηλαδή με πληροφορίες που έχει να κάνει με τα βιβλία της βιβλιοθήκης, με πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την τοπική κοινωνία, τον τοπικό πολιτισμό, αλλά και γενικότερα για ό,τι είναι χρήσιμο και για την πανεπιστημιακή και τις πανεπιστημιακές κοινότητες, αλλά και ό,τι είναι χρήσιμο για τους φοιτητές και σπουδαστές που σπουδάζουν τον τόπο μας ή από άλλους που έρχονται από άλλες περιοχές για να ενστερνιστούν κάποιες γνώσεις που υπάρχουν μέσα στη βιβλιοθήκη και να γίνουν ακόμα, να πω σοβότεροι, να βγω πιο πολύ γνώστες και πληροφορημένοι πολίτες και σπουδαστές, ώστε να μην έχουν θέματα για το μέλλον. Τώρα από εκεί και πέρα τι γίνεται? Είναι καλό το πάνω σε αυτήν την εκδήλωση που γίνεται, είναι να ενδυναμώσουν την αγάπη των πολιτών και των δημοτών για το βιβλίο, για την ανάγνωση βιβλίου, για τις πληροφορίες που μπορούν να αντλήσουν μέσα από τις βιβλιοθήκες, αλλά βεβαίως και να έχουν εύκολη πρόσβαση, ειδικά στην ηλεκτρονική πληροφόρηση. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πρέπει να αποκόψω και δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης να αναπτυχθεί και να δώσει το καλύτερό της σε αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο κυριακό το θέμα, είναι και το θέμα να υπάρχει μια συνέχεια της μεγάλης ιστορικότητας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά γραπτά κείμενα και πάρα πολλά βιβλία τα οποία προέρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν δώσει, έχουν στιγματίσει και την τοπική ιστορία αλλά και γενικότερα την ελληνική ιστορία. Σε ευχαριστώ πολύ Μιχάλη Αγραφιώτη. Στα επόμενα δελτία θα μεταδώσουμε και το ρεπορτάζ που κάνεις εκεί στην Δημοτική Βιβλιοθήκη και στο Πανελλήνιο αυτό συνέδριο. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.